Αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση για τη Λέσβο φέτος το καλοκαίρι. Όπως αναφέρει ο τουριστικός πράκτορας Σταύρος Ρεπάνης, οι πληρότητες στα πλοία της γραμμής αγγίζουν μεγάλα ποσοστά, αφού δεν υπάρχουν διαθέσιμες καμπίνες για όλο το καλοκαίρι. Αυξημένη είναι και η κίνηση στα δρομολόγια από και προς Καβάλα και Θεσσαλονίκη. Έχει αρκετή κίνηση, μπορώ να πω. Έχει φανεί ότι θα έχει το καλοκαίρι, θα είναι πολύ καλό φέτος. Τα πλοία έχουν πληρότητα, ειδικά σε καμπίνες, από τέλη του μήνα, τέλη Ιουνίου και μετά τις εκλογές που θα έχουμε. Δεν υπάρχει καμπίνα σίγουρα μέχρι τις 14 Αυγούστου, από Πειραιά για Μυτιλήνη. Και από Μυτιλήνη για Πειραιά, το κλασικό πρόβλημα που έχουμε κάθε χρόνο, που δεν έχει από 15 Αυγούστου μέχρι και 5 Σεπτεμβρίου περίπου διαθεσιμότητα σε καμπίνα. Τα γκαράζ των πλοίων έχουν διαθεσιμότητα ακόμα για αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Θα έχει τα έξτρα του Σαββατοκύριακου. Θα έχει δρομολόγια για Καβάλα που έχουν και αυτά πολύ καλές πληρότητες από ό,τι βλέπουμε. Μπαίνει και το ταχύπλο από Θεσσαλονίκη γύρω στις 4 με 5 Ιουλίου, δύο φορές τη εβδομάδα. Το οποίο μας δείχνει ότι πάει καλά σε πωλήσεις. Και ελπίζουμε να είναι καλό το καλοκαίρι και να έχουμε αρκετό κόσμο. Αν κάποιος θέλει τώρα που τα ακούει να κλείσει ένα εισιτήριο με καμπίνα για να βρει καμπίνα, όπως μας λέτε, είναι σχεδόν αδύνατο. Πρέπει να μπει σε αναμονή. Πώς μπορεί, αν κιόλας υπάρχει κάποιο πρόβλημα, είναι ανάγκη? Δεν έχει αναμονή δυστυχώς το ακτοπλοϊκό. Αν βρεθεί από κάποια ακύρωση, αν είναι κάποιο τυχερός την ώρα που έρθει να του ζητήσει και βρεθεί κάποια ακύρωση, θα τη δώσουμε. Αλλά τώρα στο πλάνο, τις περισσότερες μέρες του καλοκαιριού δεν έχει καθόλου καμπίνες, δυστυχώς. Ούτε στο πήγαινε, ούτε στο γύρνα. Από Μυτιλήνη για Πειραιά έχει μέχρι τέλος Ιουλίου έχει. Το Πειραιάς Μυτιλήνη είναι ένα πρόβλημα, το οποίο είναι από αρχές Ιουλίου, όπως σας είπα πριν, μέχρι 15-14 Αυγούστου δεν έχει κάτι. Τον τουρισμό πώς τον βλέπετε για το φετινό καλοκαίρι? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε υπάρχει κάποια αύξηση. Εντάξει, θετικά, αισιόδοξα πρέπει να τα βλέπουμε. Καλά πάει. Προσπαθούν και οι διάφοροι φορείς όσο μπορούν. Θέλει λίγο προσπάθεια περισσότερο, θέλει λίγο διαφήμιση στο νησί. Να τα βλέπουμε λίγο θετικά τα πράγματα, καλό θα είναι, και αισιόδοξα. Όχι συνέχεια μιζέρια και αρνητική διάθεση. Σε σχέση με τα περσινά ακτοπλοϊκά, έτσι βλέπετε να υπάρχει μια αύξηση και από την περίοδο του κορονοϊού και μετά? Ναι, ναι. Αύξηση έχει, αρκετή μπορώ να πω. Ανεβαίνει και το νησί. Εντάξει, οι τιμές παραμένουν ίδιες, δεν έχουν αυξηθεί, και στα αεροπορικά, από ό,τι βλέπω, οι τιμές είναι ίδιες. Και εκεί έχουμε μεγάλη πληρότητα, ειδικά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και περιμένουμε να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Με το Σίγρι, το καράβι από εκεί? Το Σίγρι θα ξεκινήσει φέτος, έχουν κόψει δύο δρομολόγια από ό,τι είδαμε. Εντάξει, έχει την κινησούλα του και αυτό, δουλεύει καλά, το βλέπουμε καλά τα πράγματα.